Λίγα μόνο 24 ώρα έχουν μείνει πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League και είμαστε εδώ σε ακόμα ένα special edition Queen Μπαλατζά και έχω μαζί μου, τι να πω τώρα, τον πιο κατάλληλο, τον πιο αρμόδιο, έναν μεγάλο γνώστη, τον Άκη Ζήκο, να μιλήσουμε με φόντο τον μεγάλο τελικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η εποχή μου αυτή πάντως, να ξέρεις. Είναι η εποχή. Λίγα βασικά, πριν τον τελικό πάντα είναι η εποχή. Όλο το χρόνο είναι η εποχή σου, γιατί μας αρέσει να μιλάμε μαζί σου για ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ οπότε πολύ. Όλο το χρόνο. Παντός καιρού. Όταν ακούω τη λέξη τελικός, εγώ αγχώνομαι. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι ποδοσφαιριστές. Θέλω να μας πεις. Είναι γεγονός ότι στα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για τέτοιο θεσμό με τέτοιο κύρος, είναι δύσκολο να μην αγχωθείς. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια να, το άγχος αυτό να σου βγει δημιουργικά μέσα στο γήπεδο μετά. Ναι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγχώνονται και το άγχος σου καταβάλει και στην διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό φαίνεται. Αλλά εγώ είχα την τύχη το άγχος του δικό μου να είναι πάντα πριν το παιχνίδι και με το που ξεκινούσε το παιχνίδι να σταματάει εκεί. Έκανες κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή υπάρχει κάτι που έκανες και χαλάρωνες να σου φύγει λίγο το άγχος, ίσως κάποιο γούρι, κάποια συνήθεια πριν τα μάτς. Πριν τα παιχνίδια όχι, δεν έκανα τίποτα, προσπαθούσα να είμαι συγκεντρωμένος και ίσως και γι' αυτό να είχα πολύ άγχος, γιατί είχα τη συνέχεια το μυαλό μου στο παιχνίδι το επόμενο, τέλος πάντων, που θα αγωνιζόμουν. Αλλά έκλεινε ο διακόπτης κατευθείαν με το που σου φύγει ο διαιτητής. Liverpool Real. Τι τελικός θα είναι αυτός, τι παιχνίδι περιμένεις να δούμε και ποια είναι τα δυνατά σημεία των ομάδων. Δύο ομάδες με τρομερή ιστορία, απίστευτη ιστορία τους, με διαφορετική θα έλεγα πορεία στο Champions League φέτος. Έτσι όπως εξελίχθηκαν οι αγώνες τους και, στη φάση των ομίλων και στα knockouts. Η Liverpool είναι μια ομάδα που έδειξε από την αρχή σταθερότητα στην αποδοσή της. Έχει βέβαια κάποια διαστήματα μέσα στο παιχνίδι της που χάνονται και το είδαμε λίγο και στο μάτς με την Benfica αυτό, αλλά και στο επαναληπτικό με τη Villarreal. Αλλά νομίζω ότι ήταν η ομάδα που έπαιξε το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο με πολλές λύσεις και στο χώρο του κέντρου και μπροστά και ήταν αυτή που δικαιωματικά θα μπορούσε κάποιος από πιο νωρίς να προβλέψει. Mm-hmm. Η Real είχε αντίστροφη θα έλεγα πορεία, ξεκίνησε πολύ χαλαρά στη φάση των ομίλων. Έκανε και την ήττα από την Sheriff στην έδρα ναι. της. Ίσως από τότε κάποιοι να μην υπολόγιζαν ποτέ ότι θα φτάσει στο τελικό. Κατάφερε όμως με την εμπειρία της, με τη φανέλα της και με κάποιους παίκτες κλειδιά που έχει να φτάσει σήμερα εδώ που μιλάμε. Αμφίροπο παιχνίδι. Απλώς πιστεύω ότι η Liverpool λόγω του ότι έχει κάποιες λύσεις περισσότερες επιθετικά ίσως να έχει ένα μικρό, πολύ μικρό προβάδισμα. Σε επίπεδο προπονητών, ποιος από τους δυο θεωρείς ότι θα προετοιμάσει καλύτερα τους παίκτες του, είτε πνευματικά, είτε ψυχολογικά? Δείχνουν και οι δύο προπονητές, καταρχήν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους ποδοσφαιριστές. Να παίρνουν το 100% μέσα στο γήπεδο από αυτούς, αλλά και να έχουν και καλές σχέσεις από ό,τι φαίνεται. Ο Κλόπ είναι σε καλύτερη μοίρα γιατί είναι περισσότερα χρόνια στην Λίβερπουλ, ξέρει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές, τον γνωρίζουν και οι παίχτες. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει να δώσει την ταυτότητα αυτή που έχει αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ, να τη προδώσει. Ο Αντσελότη, βέβαια, με την τρομακτική εμπειρία που έχει στο θεσμό, έρχεται παράλληλα με την. Με το πόσα χρόνια είναι ο Κλόπ στη Λίβερπουλ. Οπότε, στο επίπεδο αυτό πιστεύω ότι είναι ισοπαλία 50-50. Ναι. Αν μπορούσες εσύ να θητεύσεις δίπλα σε έναν από τους δύο προπονητές, Αντσελότη ή Κλόπ, ποιον θα διάλεγες? Ναι. Θα έλεγα να πάρω το 50% από τον Κλόπ και το 50% από τον Αντσελότη. Α, ναι. Όχι. Νομίζω ότι θα μου τέριαζε περισσότερο ο Αντσελότη. Θα μου τέριαζε περισσότερο ο Αντσελότη. Σε τι? Στο τακτικό κομμάτι. Είναι λίγο πιο. Είναι προπονητής περισσότερο τακτική. Είναι Ιταλός βέβαια, έτσι, κακά τα ψέματα. Οπότε οι Ιταλοί φημίζονται για το κομμάτι της τακτικής τους. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται και μέσα στο γήπεδο ότι τακτικά η Λίβερπουλ δεν χάνει τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ποιο από τα χαφ των δύο φιναλίστ πιστεύεις ότι έχει τα δικά σου στοιχεία? Ναι, ο Κασεμίρο θα έλεγα πιο πολύ. Αν και ξέρει λίγο παραπεριστότερο από μένα. Αλλά γιατί θέμα... το λες αυτό, όχι, όχι. Όχι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που παίζει, είναι εγκεφαλικός, παίζει στη θέση που έπαιζα αγωνιζόμουν εγώ, στους τρεις στη μέση. Mm-hmm. Και είναι ο πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής. Οι παίκτες κλειδιά που θα καθορίσουν ενδεχομένως το αποτέλεσμα, ποιοι πιστεύεις ότι είναι από την κάθε ομάδα?
αναμφίβολα ο Μπενζεμά με τον Μόντριτς. Πιστεύω ότι είναι δύο. Και ο Βινίσιους, εννοείται, αν βρεθεί στη μέρα του, είναι ικανός για τα πάντα. Mm. Αλλά νομίζω ο Μόντριτς με τον Μπενζεμά έδειξαν ότι είναι οι παίχτες βαρόμετρο για την ομάδα τους. Από τη Λίβερπουλ νομίζω ότι είναι η συνολική απόδοση της ομάδας στο κομμάτι της πίεσης. Αν καταφέρει να βγάλει την πίεση αυτή που βγάζει η Λίβερπουλ, που στριμώχνει τον αντίπαλο για 90 λεπτά και δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα, νομίζω ότι είναι ομαδικό αυτό που κάνει η Λίβερπουλ περισσότερο. Σίγουρα έχει παίχτες, δεν το συζητάω, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένας παίχτης βέβαια που έδειξε και στο παιχνίδι του Βιγιαράλ ότι μπορεί να δώσει λύσεις και να αλλάξει πράγματα είναι ο Ντίας, που πήρε τώρα από την Πόρτο το Δεκέμβριο. Πιστεύω ήταν από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές και ότι έχει να δώσει πολλά. Ας πούμε ότι έχεις δει ένα όνειρο. Τι έλεγε το όνειρο για τον τελικό, Λίβερπουλ ή Ρεάλ? Ναι, δύσκολο. Είπα, δίνω ένα μικρό προβάδισμα στη Λίβερπουλ. Ξεκινάμε πάντα με γκολ-γκολ, να το πούμε έτσι, και μετά βλέπουμε. Θέλω να μου πεις, αν θυμάσαι, φαντάζομαι ότι θυμάσαι, ποιο νούμερο φορούσε στη φανέλα του τελικού το 2004. Το 16, όχι το 15 φορούσα. Oh, ναι. Λέω κι εγώ, ξέχασες. Όχι, ξεκινήσαμε το 14 στην ΑΕΚ. Πήγαμε το 15 στην Μονακό και γύρισαμε το 16. Γι' αυτό ναι. Θυμάμαι τη σειρά. Το 15 φορούσα. Και εντάξει, τη φανέλα πραγματικά την έχω. Εύχομαι να μην τη χάσω ποτέ, γιατί είμαι και λίγο ξέρεις. Α, δεν θέλω τέτοια. Όχι, πού ναι, την έχεις, την έχεις σε κανένα σιρτάρι? Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Όχι, μην μου λες τέτοια. Ακόμα την έχω εκεί. Θέλεις να τη φυλάξω εγώ? Κανένα πρόβλημα. Να μου τη δώσω, να τη φυλάω. Όποτε θέλεις. Την ελληνική σημαία, πού τη βρήκες την ώρα της απονομής? Είχαν έρθει 250 Έλληνες από την Αθήνα. Ήταν φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι. Κάναμε μια συνεργασία με κάποιο ραδιόφωνο τότε, ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ είχα βάλει τα εισιτήρια του αγώνα και αυτή τα εισιτήρια του αεροπορικά, να το πω έτσι. Και προσκαλέσαμε δικούς μας ανθρώπους. Και ήταν πολύ ωραίο. Και κατάφερα και πήγα προς την κερκίδα και μου την πετάξανε. Να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω και πάλι. Τι σας είπε ο Ντεσά πριν πατήσετε στον αγωνιστικό χώρο της Φέλιξ Αρένα? Θα σου πω τώρα, είναι παράλογο αυτό. Είναι παράξενο αυτό που θα σου πω. Δεν θυμάσαι? Θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν μας είπε τίποτα. Τίποτα. Γιατί δεν είχαμε χρόνο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο έκανε λάθος η αστυνομία, η γερμανική είχε τρομερή κίνηση και έπρεπε να βγούμε παράδειγμα μία ώρα πριν για ζέσταμα και εμείς φτάσαμε 35 λεπτά πριν για να βγούμε για ζέσταμα, φαντάσου. Οπότε δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Στον τελικό είχατε περισσότερη κατοχή μπάλας από την Πόρτο, περισσότερα κόρνερ και περισσότερα σούτ στην εστία και όμως το κοντέρ έγραψε 0-3. Πώς το εξηγείς αυτό? Εξηγείται, θα σου πω, γιατί η Πόρτο ήταν πολύ πιο έμπειρη ομάδα από εμάς. Πολύ, πολύ πιο έμπειρη. Εμείς, αν δεις τους ποδοσφαιριστές τότε, βέβαια, κάναμε μεγάλη καριέρα μετέπειτα, αλλά οι ποδοσφαιριστές που αγωνιζόντουσαν τότε στην ομάδα μας ήταν από 21, 22, 23. Εγώ ήμουν, φαντάζομαι, μεγαλύτερος σε ηλικία. Ήμουν τότε, ναι, ήμουν στα 30 μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτόματα με λίγο καλύτερη διαχείριση που κάνανε από εμάς στο παιχνίδι και τακτική και στο τακτικό κομμάτι, μας κερδίσανε πιο πολύ, να το πω, στις αντεπιθέσεις. Είχαμε τη μεγάλη ατυχία να τραυματιστεί ο αρχηγός μας, ο Τζουλί, στο 20 λεπτό, που για μας ήταν πολύ μεγάλη δύναμη και χάσαμε πολύ σε ταχύτητα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, οπότε νομίζω ότι μοιραία εξελίχθηκε το σκορ μετά έτσι. Τη στιγμή που δεν ισοφαρίζεις, δεν κάνεις το 1-1, τρως ένα δεύτερο, ίσως να φας και ένα τρίτο, όπως και φάγαμε. Γι' αυτό τον τελικό, αν σου ζητούσαν να επιλέξεις αριστερό μπακ για τη Λίβερπουλ, θα επέλεγες Ρόμπερτσον ή Τσιμίκα? Ως προπονητής θα επέλεγα τον Ρόμπερτσον. Και ως ένας επέλεγα τον Τσιμίκα. Όχι, πραγματικά ο Τσιμίκας, και μπράβο του. Είναι και σε καλή φάση τώρα, πολύ καλή ψυχολογία έχει. Κάνει οποτεδήποτε καλείται να καλύψει το κενό του Ρόμπερτσον ή να παίξει θέση του ή να μπει σε αλλαγή, να μπει αλλαγή. Το έχει κάνει τέλεια και όσες φορές το έχει. Δηλαδή δεν φαίνεται η διαφορά, να το πούμε έτσι. Ναι. Λόγω εμπειρίας και μόνο όμως, πιστεύω ότι ο προπονητής και. Θα συμφωνούσαν και περισσότερο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Ρόμπερτ. Εκτός από τον τελικό το 2004, ποιο άλλο match Champions League έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου? Το 3-1 που κερδίσαμε τη Ρεάλ και την αποκλείσαμε στην έδρα μας. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν αγωνιζόμουν εγώ. Είχα πάθει ένα μικρό τραβηγματάκι στο προηγούμενο παιχνίδι του αθλήματος. Όμως η ανατροπή εκείνη τη Ρεάλ, έτσι, γιατί μιλάμε για μια Ρεάλ που είχε μέσα το Ζιντάν, τον Μπέκαμ, τον Φίγκο, τον Ραούλ, τους είχε όλους τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εκπληκτικό για μας. Δεν το περιμέναμε, ας πούμε, την αλήθεια. Ούτε εμείς πιστεύαμε τα τυχήγια. Άρα ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο δεύτερος Έλληνας μετά από σένα που συμμετέχει σε τελικό Champions League. Ναι, ακριβώς. Και εύχομαι να είναι ο πρώτος που θα το κατακτήσει. Έτσι. Εσύ σε ποια ηλικία ήσουν? Εγώ ήμουν 30 χρονών τότε. Μεγάλος. Πιο μεγάλος από τον Κώστα. Ναι, είχα ήδη 2 χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα και το ελληνικό πρωτάθλημα πίσω.
Εγώ πραγματικά χαίρομαι για τον Τσιμίκα, γιατί εκτός του ότι φαίνεται να είναι ένας, είναι αξιόλογος ποδοσφαιριστής, αλλά φαίνεται ότι είναι και ένα πολύ καλό παιδί. Αυτό το βγάζει και μέσα στο γήπεδο, αλλά φαίνεται και απ' έξω και από τις δηλώσεις του και γενικά πώς συμπεριφέρεται. Και εύχομαι να είναι ο πρώτος που θα το κατακτήσει. Τι θα του έλεγες, αν είχες την ευκαιρία να του πεις δύο λόγια πριν τον τελικό? Ποια θα ήταν αυτά? Να το απολαύσει, να μην τον καταβάλει κανένα άγχος, γιατί είναι ένα παιχνίδι και σε αυτά τα παιχνίδια πραγματικά πρέπει να είσαι, να μην έχεις έννοιες και στρες για να έχεις την απόδοση που θέλεις στο παιχνίδι. Και σαν αγωνιστική συμβουλή? Αγωνιστική συμβουλή να είναι τακτικά 100% συγκεντρωμένος και πάνω απ' όλα προσιλωμένος στο παιχνίδι. Πού θα δεις τον τελικό? Στο Μέγκα. Για πες μας. Όπως όλα τα παιχνίδια φέτος. Ήταν απίστευτη εμπειρία, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξανακάνει τηλεόραση παλιότερα, αλλά ελληνικό πρωτάθλημα. Η εμπειρία το να παρακολουθείς καταρχήν τον δεσμό του Champions League από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί κακά τα ψέματα δεν το έχω κάνει, ως θεατής δεν το έχω κάνει καμιά φορά. Ήταν μοναδική. Αλλά και όλο αυτό το σκηνικό του καναλιού που καλείσαι να είσαι στον top θεσμό και στην κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι από μόνο του τα λέει όλα. Άρα λοιπόν στο Μέγκα με όλη την καλή παρέα εκεί, Αντώνη Κατσαρό, Καρπετόπουλο, ναι. Μένιο Σακελαρόπουλο. Οπότε θα είμαστε σίγουρα στο pre-game από νωρίς. Και εννοείται μετά στο post-game για να σχολιάσουμε ό,τι έχει συμβεί στο παιχνίδι. Όλοι θα είμαστε εκεί, όλοι θα βλέπουμε Μέγκα, μεγάλη βραδιά του τελικού. Λοιπόν, τώρα θα πάρω εγώ αυτήν και εσύ αυτήν. Είσαι σύμφωνος? Ποια από τις δύο θέλεις? Κράτα την κόκκινη, σίγουρα είσαι αυτήν άσκηση. Αρεάλε. Ναι. Έτσι. Άμα είναι πιο σοκαιρή στο παιχνίδι, να τις κρατάμε και τις δύο μαζί. Τι και οι δυο θα κερδίσουν το παιχνίδι? Θα είναι ισοπαλία, είπα. Ξεκινάμε από γκολ. Μάλιστα. Άρα, εσύ ποια θέλεις να πάρεις από τις δύο? Είμαι λίγο περισσότερο Λίβερπουλ. Άντε, θα στη δώσω. Ευχαριστώ πάρα. Αλλά εγώ αυτήν δεν την παίρνω, γιατί είμαι Μπαρτσελόνα. Μου επιτρέπεις, έτσι? Εννοείται. Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι, μην το πεις. Άρα γι' αυτό την παίρνεις αυτήν. Ναι. Σε καταλαβαίνω, τότε σε νιώθω. Είμαι μια χαρά με αυτήν και μακάρι να τη φορέσω κιόλας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.